από τον Πάστορ Φίτο του Γκουαρίνη στον κριτικό πιστικό βοσκό. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ένα από τα σημαντικότερα φανερώματα του αρκαδικού μύθου στην πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία είναι η κριτική μετάφραση του ιταλικού ποιμενικού δράματος Il Pastor Fido του φεραρέζου ποιητή Giovanni Battista Guarini. Ο κριτικός πιστικός βοσκός παραδίδεται σε ένα μονοχειρόγραφο, χωρίς ενδείξεις για την πατρότητά του. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1962 από τον Περικλή Ιωάννου, πλημελός, αφού οι ασφαλμένες αναγνώσεις του και οι αδικαιολόγητες παραλήψεις δεκάδων στίχων που δεν δηλώνονται στο κριτικό υπόμνημα επιβαρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από σημαντικά ατοπήματα ως προς τις βασικές αρχές για την έκδοση πρώιμων ελληνικών κειμένων. Με την εκδοτική του προσπάθεια Ιωάννου άνοιξε ωστόσο το δρόμο για μια ευρύτερη συγκριτική προσέγγιση του πιστικού βοσκού με άλλα έργα του κριτικού και του επτανησιακού θεάτρου. Νεότεροι μελετητές ανείχνευσαν γλωσσικές και υφολογικές αναλογίες ανάμεσα στον κριτικό πιστικό βοσκό και στη θεατρική παραγωγή του Χορτάτσι, τέτοιες που να οδηγούν στην υπόθεση όχι μονάχα της επίδρασης του άδειλου κριτικού δημιουργού στο ρεθύμνιο ποιητή, αλλά και της ταύτισης των δύο. Τις αναλογίες αυτές, μια άλλη μερίδα της κριτικής δεν θεωρεί αρκετές για την απόδοση του πιστικού βοσκού στο Χορτάτσι, αφού η στιχουργική μορφή σε ενδεκασύλλαβους και πτασύλλαβους, καθώς και το επιτηδευμένο ύφος του έργου, προδίδουν μια ποιητική φλέβα διαφορετικής υφής, πιο περίτεχνη και εξαρτημένη από την ιταλική δραματουργία. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, οι γλωσσικές και φωλογικές αναλογίες θα μπορούσαν να οφείλονται στο γεγονός ότι. Ευχαριστώ. Ότι οι συγγραφείς τους αντλούν από τις ίδιες παραδόσεις του ποιμενικού δράματος της Φεράρας και της προγενέστερης κριτικής λογοτεχνίας. Τα προβλήματα είναι πολλά και παραμένουν ανοιχτά, αρχής γενομένης από την έλλειψη μιας αξιόπιστης κριτικής έκδοσης και μιας διεξοδικής συγκριτικής μελέτης του πιστικού βοσκού με το ιταλικό του πρότυπο, που θα μας έφερνε ίσως πιο κοντά σε ασφαλέστερες υποθέσεις για την πατρότητά του και θα μας επέτρεπε να παρακολουθήσουμε τις συνθήκες παραγωγής, κυκλοφορίας και πρόσληψης του έργου. Η έρευνα πρέπει να ξεκινήσει από τον μοναδικό του μάρτυρα, τον κώδικα που φυλάσσεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Το χειρόγραφο απαρτίζεται από 17 τετράδια αριθμημένα με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, από το Α ως το Ρ. Στην αρχική του μορφή περιελάμβανε ένα κομματεύχος με το υπόλοιπο της 8ης σκηνής της 5ης πράξης που διακόπτεται απότομα και τις δύο τελευταίες σκηνές του έργου. Η γραφή είναι επιμελημένη και καθαρή και το κείμενο φέρει λιγοστές διορθώσεις λαθών που οφείλονται σε απροσεξίες κατά την αντιγραφή. Εμφανής είναι η δυσκολία του κωδικογράφου να κατανοήσει την κριτική διάλεκτο, όπως φαίνεται από το συχνό χωρισμό λέξεων σε τμήματα που παρουσιάζονται ως λέξεις αυτόνομες, από τις αστοχίες στον τονισμό και από μια προσπάθεια φωνητικής απόδοσης γραφών, προφανώς επηρεασμένων από την ιταλική γλώσσα. Το κείμενο από το οποίο έγινε η αντιγραφή δεν μπορεί παρά να ήταν ιταλογράμματο. Πιθανότατα συνοδευόταν από εικονογράφηση, δεδομένου ότι ο κώδικας της Μαρκιανής έχει πάνω από κάθε σκηνή ένα πλαίσιο κενό, έτοιμο να δεχτεί την αναπαράσταση του περιεχομένου της. Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε φέρει ένα υδατόσιμο σπάνιο, ένα δέντρο με τριφύλλες στην κορυφή του, που συμπίπτει με τον τύπο 767 του Μπρικέ. Παραγόταν στη Φεράρα, όπου χρησιμοποιούνταν με βεβαιότητα μεταξύ του 1583 και του 1618. Χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένα τέτοιο χαρτί να έφτανε με κάποιο τρόπο στην Κρήτη, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το υδατόσιμο παραπέμπει ακριβώς στο περιβάλλον του δημιουργού του Ιταλικού Pastor Fido, του Giovanni Battista Guarini, και σε μια περίοδο κατά την οποία αυτός επεξεργαζόταν ακόμα το κείμενο για τις ανάγκες της χειρόγραφης και έντυπης κυκλοφορίας του, καθώς και για θεατρικές παραστάσεις. Η ιστορία της συγγραφής του Ιταλικού Προτύπου έχει μελετηθεί στα κύρια της στάδια, αλλά παρουσιάζει ακόμα πολλά σκοτεινά σημεία. Οι σύγχρονοι μελετητές τοποθετούν την αρχική σύνθεση του έργου σε μια περίοδο ανάμεσα στο 1500 και το 1580 και το 1585. Τα χωρικά ήταν τα τελευταία που γράφτηκαν, αφού εντάχθηκαν οριστικά στον Pastor Fido μετά το 1587. Η πρώτη έκδοση πραγματοποιήθηκε από τον τυπογράφο Giovanni Battista Bonfantino στα τέλη του 1589 και τις αρχές του 1590 στη Βενετία. Ανάμεσα σε αυτή και την οριστική έκδοση στη Βενετία το 1602, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 27 επανεκδόσεις σε διάφορα κρατήδια της Ιταλικής Χερσονήσου.
Επιχειρώντας να εντοπίσω τη μορφή του ιταλικού κειμένου που είχε υπόψη του άδειλος κριτικός ποιητής, μελέτησα τα σωζόμενα χειρόγραφα του Πάστορ Φίντο και ένα μεγάλο μέρος από τις εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τελευταία δεκαετία του 16ου και τις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα. Η έρευνά μου βρίσκεται σε εξέλιξη και για το λόγο αυτό παρουσιάζω συμπεράσματα που υπόκεινται σε περαιτέρω έλεγχο. Επιβεβαιώνω καταρχήν μια παρατήρηση που έκανε η κυρία Μπάνκροφτ Μάρκους, ότι ο κριτικός ποιητικός βοσκός δεν συνδέεται άμεσα με καμιά από τις μορφές του κειμένου που παραδίδονται στο αυτόγραφο του Γκουαρίνη, το οποίο σώζεται στη Μαρκιανή. Παρατηρώ επίσης ότι αποκλίνει όχι μόνο από το χειρόγραφο του Πάστορ Φίντο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Φεράρας, αλλά και από τις λίγες παραδεδομένες γραφές του χειρογράφου που φυλασσόταν ως τις αρχές του 20ου αιώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Τωρίνου. Διαπιστώνω ότι στις εκδόσεις που μελέτησα οι διαφορές είναι μικρές. Όταν οφείλονται στον Γκουαρίνη, φανερώνουν κυρίως μια προσπάθεια βελτίωσης του ύφους και της στιχουργίας. Σε άλλες περιπτώσεις, πρόκειται για την παρήγορη τυπογραφικών λαθών ή για επιδιορθώσεις των εκδοτών. Σπάνια θα μπορούσαν να δώσουν αφορμή για μια σημαντική απόκληση στη μετάφραση. Υπάρχουν πάντως μερικές διαφορετικές γραφές που μπορούν να αποδειχτούν διαφωτιστικές. Στο τέλος της τέταρτης σκηνής της πρώτης πράξης, στον πιστικό βοσκό, εκφράζεται η ευχή για τη θετική έκβαση της υπόθεσης που έχει συνδεθεί με την ανέβρεση ενός χαμένου παιδιού στο όνειρο που είδε ο πατέρας του. «Μοντάνο το όνειρό σου, ο Θεός να δώσει να είναι σαν θέλει σαπατό σου». Όλα τα χειρόγραφα και οι περισσότερες από τις πρώτες εκδόσεις του Πάστορ Φίντο αποδίδουν τα συγκεκριμένα λόγια στον υπηρέτη του Μοντάνο Δαμέτα, ο οποίος είχε εμπιστευτεί το παιδί σε ένα βοσκό έξω από την Αρκαδία για να μην επαληθευτεί ο χρησμός ότι θα κινδύνευε να βρει το θάνατο από τον πατέρα του. Ο Γκουαρίνη ταλαντεύτηκε αρχικά για το αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο σοφόκλειο έβριμα και σε ορισμένες εκδόσεις της Βενετίας του 1590, του 1592, του 1994, του 1602 και του 1603 τα λόγια που αναφέρθηκαν δεν αποδίδονται στον υπηρέτη Δαμέτα αλλά σε άλλο δραματικό πρόσωπο, αδυνατίζοντας έτσι την προοικονομία του συγκεκριμένου χωρίου. Το κριτικό κείμενο συμφωνεί με τις τελευταίες αυτές εκδόσεις. Στη δεύτερη σκηνή της τέταρτης πράξης, η Ντορίντα ακολουθεί τον αγαπημένο της Σίλβιο στα δάση και δηλώνει στο γέροντα υπηρέτη που την ανέθρεψε. «Μιας καρδιακής αγάπης κάμωμα βλέπεις λίγκο πρικαμένον». Το ιταλικό κείμενο έχει στο σημείο αυτό τη φράση «Un affetto d'amore του βέντι λίγκο», «Un affetto d'amore», της οποίας το κριτικό είναι σωστή μετάφραση. Όπως παρατηρεί ο ίδιος ο Γκουαρίνη στις σημειώσεις που συνοδεύουν την οριστική έκδοση του 1602, στο χωρίο αυτό είχαν σε ορισμένες εκδόσεις παρισφρήσει λάθη, κάτι που όντως συμβαίνει στην έκδοση της Βενετίας του 1594 και παρά τη διόρθωση του Γκουαρίνη στις βενετικές εκδόσεις του 1603, του 1605 και του 1606. Στην τρίτη σκηνή της τέταρτης πράξης, ο χορός των βοσκών ετοιμάζεται να αποδώσει τιμές στο Σίλβιο για την εξόντωση του ερημάνθιου κάπρου. Όπως παρατηρεί και πάλι ο Γκουαρίνη στις σημειώσεις του, η απόδοση της τιμής που θεωρούν οι βοσκοί ότι οφείλουν στο Σίλβιο, ντοβού του ουφίτσιο, εμφανίζεται σε ορισμένες εκδόσεις ως έργο ευλάβειας, ντεβότο ουφίτσιο. Το κριτικό κείμενο ακολουθεί και στην περίπτωση αυτή τη σωστή γραφή, που παραδίδεται από ορισμένες φεραρέζικες εκδόσεις και από την έκδοση της Βενετίας του 1590. Τα παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν, αλλά δεν θα ήθελα να σας κουράσω με λεπτομέρειες. Αυτό που εν τέλει προκύπτει ως συμπέρασμα από τη συνεξέταση των διαφορετικών γραφών είναι ότι ο κριτικός ποιητικός βοσκός παρουσιάζει μεγαλύτερη συνάφεια με την πρώτη έκδοση της Βενετίας. Ο άδειλος κριτικός δημιουργός κατανοεί άριστα το γράμμα και το πνεύμα του κειμένου που μεταφράζει και αποδίδει με δεξιοτεχνία το σύνολο σχεδόν του προτύπου του. Ελάχιστα είναι τα χωρία του Πάστορ Φίντο που δεν άφησαν τα ίχνη του στον κριτικό ποιητικό βοσκό. Πιο συγκεκριμένα, από την 8η σκηνή της τρίτης πράξης δεν μεταφράστηκαν ορισμένοι στίχοι στους οποίους ο ερωτευμένος Μυρτίνο σχεδίαζε με κάθε λεπτομέρεια την εκδίκηση που θα έπαιρνε από τον υποτιθέμενο αντίζηλό του. Η 8η σκηνή της τέταρτης πράξης έμεινε στο σύνολό της αμετάφραστη. Περιελάμβανε το μονόλογο του εραστή της κορής Κακοριντώνε που αποφάσισε να διακόψει τη σχέση μαζί της μετά τη συνειδητοποίηση του ύπουλου χαρακτήρα της. Από την αμέσως επόμενη σκηνή λείπει ένα εκτενές χωρίο στο οποίο ο πρώην λάτρης του κυνηγιού και της Άρτεμις Σίλβιο κομματιάζει τα άρματά του, περιθάλπει την αγαπημένη του και δηλώνει υποταγή στο Θεό έρωτα. Και στις τρεις περιπτώσεις το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι νεαροί ήρωες στα ερωτικά του συναισθήματα. Στον πιστικό βοσκό, ο Μυρτίνος οδηγείται από το πάθος του περισσότερο στη δράση παρά στη σκέψη, ενώ ο ψυχρός ορθολογισμός του Κοριντώνε αφήνει αδιάφορο τον κριτικό δημιουργό.
Η πλήρης παράδοση του Σίλβιου μετριάζεται, προκειμένου ο ήρωας να μην απολέσει ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Κατά τα άλλα, από τον πιστικό Βοσκό λείπει μόνο μια αυτοβιογραφική παρέκβαση του Γκουαρίνι, που υπήρχε στον Πάστορ Φίντο στην πρώτη σκηνή της Πέμπτης Πράξης, καθώς και ο πρόλογος και τα χωρικά. Για τα στοιχεία αυτά θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια. Πάντως, παρά τις αποκλίσεις που αναφέρθηκαν, στο κριτικό κείμενο δεν αλλοιώνεται η βασική πλοκή του μύθου. Το πλαίσιο παραμένει αρκαδικό, αλλά η Χλωρίδα και η Πανίδα του Ιταλικού Βορρά αντικαθίστανται με φυτά και ζώα της κριτικής υπαίθρου. Οι ορίζοντες του κόσμου, τον οποίο στείνει ο Ιταλός συγγραφέας έξω από την Αρκαδία, με αναφορές σε εξωτικές περιοχές, συρρυκνώνονται στον πιστικό Βοσκό, όπου το μακρινότερο σημείο για το οποίο γίνεται λόγος είναι το νησί της Κύπρου. Για αυτές και τις ακόλουθες παρατηρήσεις μου θα έχετε παραδείγματα στη γραπτή μορφή της ανακοίνωσης, για λόγους συντομίας αναγκάζομαι να τα παραλείψω εδώ. Και συνεχίζουμε στον δρόμο που άνοιξε η πρώτη συγκριτική προσέγγιση των κειμένων, της Bancroft Marcus. Ενώ η δράση τοποθετείται, όπως και στο ιταλικό πρωτότυπο, σε ένα παγανιστικό παρελθόν, ο πιστικός Βοσκός απομακρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τον κλασικιστικό φόρτο του προτύπου του. Πολλά από τα πρόσωπα και τα τοπονύμια της ελληνικής αρχαιότητας αποδίδονται φωνητικά από τα ιταλικά και ενίοτε εσφαλμένα. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι αναφορές σε αρχαίους μύθους παραλείπονται εντελώς. Αντίθετα, προστίθενται στοιχεία από την κριτική μυθολογία, κυρίως σχετικά με το Δία. Οι τελετουργίες και τα σύμβολα εκχριστιανίζονται πολύ περισσότερο από ό,τι στο πρωτότυπο και μάλιστα μέσα από μια ορθόδοξη οπτική. Η ιδέα της εξάρτησης της τύχης των ανθρώπων από τις κινήσεις των άστρων υποχωρεί, ενώ αντίθετα εξαίρεται η δύναμη της μοίρας και η σημασία της θείας βούλησης. Πάντως ο κριτικός έχει κάποιες γνώσεις αστρολογίας και κατανοεί τη δομή του σήμαντος με βάση το πτολεμαϊκό σύστημα. Περαιτέρω αποστάσεις από τον αρκαδικό σκηνικό δημιουργεί στη μετάφραση εισαγωγή εθήμων της σύγχρονης του δημιουργού κριτικής κοινωνίας. Ο έρωτας διατηρεί στο κριτικό κείμενο τις πετραρχικές του καταβολές, όπως φαίνεται από μια σειρά κοινών τόπων που προστίθενται σε διάφορα σημεία του έργου, αλλά και από την απόδοση του ονόματος της βασικής ηρωίδας Αμαρίλη ως αεροπρικούσας, σύμφωνα με την ετυμολόγηση του έρωτα Αμόρε από την πικρή του ιδιότητα, Αμάρο. Σε μια αποστροφή του προς τους ποιητές, ο σάτυρο του Γκουαρίνι τους παροτρύνει να μην επαινούν πλέον τη γυναικεία ομορφιά λόγω της ματαιότητάς της. Ο σάτυρος του κριτικού στο αντίστοιχο χωρίο απευθύνεται αντίθετα σε όλους τους ερωτευμένους, μετατρέποντας ένα ζήτημα ποιητικής σε δίδαγμα που λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συνόλου. Ο Αμόρε του Γκουαρίνι μεταφράζεται κατά κανόνα ως πόθος και αγάπη, αποκτώντας μια απόκρωση χριστιανικής θρησκευτικότητας. Από την άλλη, ο αισθησιασμός του Πάστορ Φίντο επιτείνεται ακόμα περισσότερο στο κριτικό κείμενο και το ξεχύλισμα των συναισθημάτων των ηρώων του αναλύεται σε εκτενείς ποιητικές παρεκβάσεις. Ο πηγαίος λυρισμός του κριτικού δημιουργού έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση των επιτιδευμένων ιταλικών κονσέρτι του Γκουαρίνι με εικόνες και μοτίβα από την κριτική λογοτεχνική παράδοση. Με το υλικό αυτό τονίζεται ακόμα περισσότερο και η μπαρόκ αισθητική του ιταλικού προτύπου. Ο κριτικός διατηρεί κατά κανόνα τα ονόματα των ηρώων του Γκουαρίνι και όταν τα αντικαθιστά δεν απομακρύνεται όπως είδαμε από το συμβολισμό τους. Έτσι ο Ουράνιο γίνεται Θεοδόσης και ο Μυρτήλιο που βρέθηκε κάτω από μια μυρτιά από το θετό του πατέρα γίνεται Μυρτίνος. Το αναπτυγμένο θεατρικό αισθητήριο του κριτικού δημιουργού και η πρόθεσή του να προχωρήσει στη σκηνική αναπαράσταση φαίνονται σε ορισμένα χωρία του πιστικού Βοσκού, όπου οι φράσεις μένουν μετέωρες για να συμπληρωθούν από τη σκηνική δράση. Το ότι είχε μια βασική αντίληψη των δραματουργικών συμβάσεων της εποχής του δείχνει η τάση του να αλλάζει τις σκηνές όχι μόνο με την είσοδο αλλά και με την έξοδο κάποιου προσώπου, διασπώντας ορισμένες ενιαίες σκηνές του Γκουαρίνι για αυτό το σκοπό. Πιθανότητα στον ίδιο οφείλεται και ο ορισμός του είδους του έργου ως τραγεδοκομέδια, στη σημείωση στο πρώτο φύλλο του έργου, η οποία προέρχεται από το χέρι που αντέγραψε και το κυρίως κείμενο. Ας έρθουμε τώρα στην έλλειψη του προλόγου και των χωρικών. Με τον πρώτο, ο Γκουαρίνι στοιχειοθετούσε το αρκαδικό περιβάλλον του μύθου, συνδέοντάς το με την αυλή του Δούκα της Αβοίας Καρόλο Εμμανουήλ I και της συζύγου του Εκατερίνης της Αυστρίας, στους οποίους αφιέρωνε το κείμενο. Η απουσία του από τον πιστικό Βοσκό είναι δυσεξήγητη, εκτός και αν θεωρήσουμε ότι ο κριτικός δημιουργός επιχείρησε να αφαιρέσει τις χωροχρονικές συνταγμένες που παρέπεμπαν σε μια συγκεκριμένη αυλή, αδυνατίζοντας ωστόσο το σκηνικό του μύθου που αποτελούσε τη βάση του έργου. Μεταχωρικά στον Γκουαρίνι, οι εμπειρίες των δρόντων σκηνικών προσώπων ερμηνεύονται μέσα στα ιδεολογικά τους εμφραζόμενα.
Εάν η παράληψή τους από το κριτικό κείμενο ήταν εμπρόθετη, τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο έμπειρος θεατρικός δημιουργός αποφάσισε να στερήσει το έργο από βασικά δομικά του στοιχεία. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε με το υπόλοιπο κείμενο. Έτσι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τα στοιχεία αυτά να μην υπήρχαν στο χειρόγραφο, στο κείμενο που χρησιμοποίησε. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα έχουμε να κάνουμε με την έντυπη έκδοση του 1590, αλλά με ένα πολύ κοντινό σε αυτή χειρόγραφο του Πάστορ Φίντο, χαμένο οι Λανθάνων σήμερα, το οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί γύρω στα 1587, πριν ακόμα ενταχθούν οργανικά τα χωρικά στο κυρίως κείμενο του δράματος. Μια ένδειξη που μας πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτή είναι η έλλειψη εικονογράφησης από την πρώτη έκδοση, σε αντίθεση με το κριτικό χειρόγραφο, που έχει, όπως είδαμε, χώρο για την προσθήκη εικόνων πάνω από κάθε σκηνή. Η πρώτη εικονογραφημένη έκδοση του Πάστορ Φίντο εμφανίζεται το 1597. Περιλαμβάνει 5 μονάχα ξυλογραφίες αφηγηματικού χαρακτήρα που απεικονίζουν σε διαδοχικές ζώνες μιας ενιαίας επιφάνειας τις διαφορετικές σκηνές κάθε πράξης. Με την ίδια εικονιστική αντίληψη, ιστορείται το σύνολο σχεδόν των εικονογραφημένων εκδόσεων του Πάστορ Φίντο ως τα τέλη του 17ου αιώνα, οπότε αρχίζουν δειλά να απαντώνται έντυπα με πιο πλούσια εικονογράφηση. Εφόσον το κριτικό χειρόγραφο δεν μπορεί να χρονολογηθεί με κριτήρια παλαιογραφικά σε μια τόσο όψιμη περίοδο, τότε είναι πολύ πιθανό να ακολουθεί ως προς την τάση της εικονογράφησης σκηνή προς σκηνή κάποιο χειρόγραφο μάρτυρα του ιταλικού προτύπου. Ας κάνουμε μια ακόμα παρατήρηση. Το τελευταίο χωρίο του Πάστορ Φίντο που έχει μείνει αμετάφραστο στον πιστικό βοσκό είναι, όπως είπαμε, μια αυτοβιογραφική παρέκβαση του Γκουαρίνι. Έχει θέματα δεινά της ζωής του αφλικού και στο ιταλικό πρωτότυπο κρύβεται πίσω από τα λόγια του θεωτού πατέρα του κεντρικού ήρωα. Η παρέκβαση αυτή βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τα παράπονα τα οποία έχει εκφράσει ο Γκουαρίνι σε επιστολή του στο Φραντσέσκο Μαρία Βιαλάρτη για τη μεταχείρισή του από τον Δούκα της Φεράρας Αλφόνσο II. Μολονότι το χωρίο υπάρχει στις έντυπες εκδόσεις του Πάστορ Φίντο, αποσιάζει τόσο από τον κώδικα της Φεράρας όσο και από το μαρκιανό αυτόγραφο του Γκουαρίνι. Σύμφωνα με τον Ιταλό μελετητή Βιτόριο Ρώση, πρόκειται για μια σκόπιμη παράληψη που ο Γκουαρίνι έκανε για να μην δυσαρεστήσει τον Αλφόνσο II όταν εκείνος του ζήτησε το κείμενο για μια παράσταση στη Φεράρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Καρναβαλίου του 1585. Ο Δούκας θα μπορούσε εύκολα να διαβάσει πίσω από το χωρίο αυτό τις αιτιάσεις του υποτελήτου. Είναι, νομίζω, ενδεικτικό ότι το κριτικό κείμενο απομακρύνεται και εδώ από την έντυπη έκδοση για να πλησιάσει στη χειρόγραφη παράδοση. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο κριτικός δημιουργός χρησιμοποίησε ίσως κάποιο χειρόγραφο μάρτυρα από το περιβάλλον του Αλφόνσου Δευτέρου. Χωρίς τον πρόλογο με τις αναφορές του Κάρολο Εμμανουήλ της Αβοίας και χωρίς την αυτοβιογραφική παρέκβαση του Γκουαρίνι για τα δεινά της ζωής στην αυλή της Φεράρας. Με εικονογράφηση σε κάθε σκηνή, η οποία θα καθιστούσε τον κώδικα δώρο πολύτιμο για ένα τοπικό ηγεμόνα. Και σε ένα στάδιο επεξεργασίας του κειμένου, λίγο πριν την πρώτη έκδοση, όταν ακόμα δεν είχαν προσθεθεί τα χωρικά. Υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξη ενός χειρογράφου του Πάστορ Φίντο με τα χαρακτηριστικά που προϋποθέσαμε. Ο ίδιος ο Γκουαρίνι παρέχει μια σημαντική μαρτυρία. Σε επιστολή που συνέταξε το 1590, ευχαριστεί τον εξάδελφο του Αλφόνσου Δευτέρου, Τσέζαρε Ντέστε, για τη μεσολάβησή του στην παρουσίαση του Πάστορ Φίντο στο Δούκα της Φεράρας. Ο Βιτόριο Ρώση είχε υποθέσει ότι επρόκειτο για αντίτυπο της πρώτης έκδοσης. Ωστόσο, είναι πιο πιθανό το δώρο του Γκουαρίνι να ήταν χειρόγραφο και μάλιστα πολύτιμο, χωρίς τα χωρία εκείνα που ενδέχεται να ενοχλήσουν το Φεραρέζο ηγεμόνα. Πώς θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο χειρόγραφο ο άδειλος κριτικός δημιουργός? Από την εποχή που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο της Φεράρας ο Φραγκίσκος Πόρτος, αλλά και ακόμη παλαιότερα, κριτικοί φοιτητές σπούδασαν στην πόλη. Ας θυμηθούμε την περίπτωση του ανιψιού του Ιωάννη Κασιμάτη, ο οποίος ζούσε μαζί του στα διαμερίσματα της συζύγου του Έρκολε Ντέστε Ρενάτας, την εποχή που ο Πόρτος δίδασκε τις δύο νεαρότερες θυγατέρες του δικικού ζεύγους. Ο Κασιμάτης είχε στα νεανικά του χρόνια συγγράψει ηρωικούς στίχους και εκλογές σε 11 σύλλαβους και οι θεατρικές του εμπειρίες τον οδήγησαν αργότερα στη συγγραφή μιας τραγωδίας στα ιταλικά. Βέβαια, όταν ο Γκουαρίνι ολοκλήρωνε τη συγγραφή του Πάστορ Φίντο, ο Κασιμάτης είχε πια πεθάνει στη φυλακή της Βενετίας. Η πιθανότητα όμως να κινούνταν στα ίδια περιβάλλοντα και άλλοι κριτικοί με ανάλογα ενδιαφέροντα μένει να διερευνηθεί στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες της Φεράρας. Συνοψίζοντας, θα έλεγα πως οι ενδείξεις για τη σχέση του κριτικού πιστικού βοσκού με το περιβάλλον του Δούκα της πόλης Αλφόνσου Δευτέρου έχουν αρχίσει να πληθαίνουν.
Όπως έχει παρατηρήσει ο καθηγητής Νικόλαος Παναγιωτάκης, η Φεράρα ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρώτη όθηση για τη μεταφύτευση των ειδών της φιλολογικής Ιταλίας στην Κρήτη, που μορφοποιούνται στην κρητική λογοτεχνία της ακμής. Βέβαια, η δεξίωσή τους στο πλαίσιο μιας άλλης κοινωνίας, με τις δικές της ιδεολογικές αναζητήσεις και με γούστα επηρεασμένα από τη δική της λογοτεχνική και καλλιτεχνική παράδοση, επιφέρει μια αναγέννηση που έχει εύστοχα αποδώσει ο Ανδρέας Κορνάρος με το μοτίβο του Φίνικα, στο μαντριγάλι με το οποίο χαιρέτησε μια παράσταση του Πάστορ Φίντο στην Κρήτη το 1611. Την ιδέα άντλησε από μια αφιέρωση που προτάχθηκε στην οριστική έκδοση του Πάστορ Φίντο του 1602 και ανατυπώθηκε σε ορισμένες επανεκδόσεις στο τυπογραφείο Κιώτη στη Βενετία. Απευθυνόταν στο Δούκα της Μάντοβας Βιτσέντζο Γκοντζάγκα, χαιρετίζοντας την εντυπωσιακή παράσταση του Πάστορ Φίντο στην πόλη του, και έκανε λόγο για την αναγέννηση του έργου υπό την αιγίδα του ηγεμόνα Ηλίου στο συγκεκριμένο πλαίσιο του Ιταλικού Βορρά. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.